Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Tele Crete. Με μια εκδήλωση στην Ανδρόγειο, ξεκίνησε από το Ηράκλειο η καμπάνια του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου για την δωρεά οργάνων και αισθών. Δωρεά που, όπως επισημαίνεται, αποτελεί την ύψιστη μορφή αλτρουισμού και εθελοντικής προσφοράς, καθώς είναι η βασική προϋπόθεση για την πραγματοποίηση του ιατρικού θαύματος της μεταμόσχευσης, που είναι και η μόνη θεραπευτική λύση σε τελικό στάδιο ανεπάρκειας οργάνων. Η Κρήτη βρίσκεται στις πρώτες θέσεις αναλογικά με τον πληθυσμό στη δωρεά οργάνων και αυτό περιποιεί τιμή για τον τόπο μας, υπογράμμισε μεταξύ άλλων στις δηλώσεις του ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Λευτέρης Αυγεννάκης. Μια διαρκή δράση του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου αλλά και των τοπικών ιατρικών συλλόγων εξελίσσεται σήμερα και στο Ηράκλειο. Δεν αφορά κάτι άλλο από την δωρεά οργάνων. Μια διαδικασία που πρέπει να μεταξυχθεί σε κουλτούρα, κάτι που απουσιάζει συνολικά. Ωστόσο, όμως, θέλω να πω ότι η Κρήτη βρίσκεται στις πρώτες θέσεις ανάλογα τον πληθυσμό της σε δωρεές οργάνων και αυτό περιποιεί τιμή για τον τόπο μας. Το θεσμικό πλαίσιο που υπάρχει θα έλεγα ότι είναι καταρχάς ικανοποιητικό, ωστόσο χρειάζεται ενίσχυση και αυτού του είδους οι δράσεις είμαι βέβαιος ότι εμπλουτίζουν, ενδυναμώνουν όλη αυτή την προσπάθεια για να δημιουργηθεί η κουλτούρα δωρεάς οργάνων στο λαό μας, αφενός και αφετέρου να ενισχύσουμε το θεσμικό πλαίσιο έτσι ώστε τα πάντα να γίνονται πολύ πιο εύκολα και πολύ πιο γρήγορα και σωστά. Εύχομαι καλή επιτυχία και σε αυτή την εκδήλωση και σε κάθε αντίστοιχη πρωτοβουλία του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου να επιστρέψει καλή επιτυχία στον κύριο Εξαδάχτυλο, επίσημο προσκεκλημένο και υποψήφιο ευρωβουλευτή με τη Νέα Δημοκρατία στη χώρα μας. Θερμά συγχαρητήρια στον Ιατρικό Σύλλογο για αυτή τη σπουδαία αυτή πρωτοβουλία. Μια πρωτοβουλία, μια πανελλήνια εκστρατεία που ξεκινάει από το Ηράκλειο. Και αυτό έχει το δικό του συμβολισμό. Σε ένα τόπο που ξεχωρίζει για τη φιλοξενία και για το φιλότιμο των ανθρώπων. Και επειδή ο κόσμος δεν θα αλλάξει με τη γνώμη μας, αλλά με το παράδειγμά μας, οφείλουμε όλοι να αγκαλιάσουμε αυτή τη σπουδαία πρωτοβουλία. Γιατί δεν υπάρχει καλύτερο παράδειγμα ανιδιοτέλειας, προσφοράς και αληθινής αγάπης από τη δωρεά οργάνων. Είναι πολύ σημαντικό που η καμπάνια αυτή για τη δωρεά οργάνων ξεκινάει από το Ηράκλειο μας, από την Κρήτη μας. Είναι περιπτώσεις που ένα ναι, ένα δύσκολο ναι, ένα ναι που κρύβει πόνο, μπορεί να δώσει δύναμη και ζωή σε έναν άνθρωπο. Σε όλους αυτούς λοιπόν που είπαν αυτό το βαρύ ναι και στις οικογένειές τους, αλλά και στους γιατρούς που πραγματοποιούν άθλους, οφείλουμε να πούμε ένα μεγάλο μπράβο και να ευχαριστώ. Πρέπει όλοι να συμβάλλουμε ούτως ώστε να γίνουν περισσότερες μεταμοσχεύσεις, γιατί μία μεταμόσχευση είναι δώρο ζωής. Και όλοι μαζί πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειές μας για να γίνονται όσο το δυνατόν περισσότερες μεταμοσχεύσεις στη χώρα μας, γιατί είμαστε πίσω. Ενισχύουμε την προσπάθεια του Ιατρικού Συλλόγου και θεωρώ ότι με την καμπάνια αυτή που αξίζει συγχαρητήρια να μπορούμε να βελτιώσουμε το επίπεδο των μεταμοσχεύσεων στη χώρα μας. Είναι σημαντικό αυτό για το οποίο είμαστε εδώ σήμερα. Είναι ένα δώρο της ζωής. Και το ζήτημα ποιο είναι? Το ζήτημα είναι να πάρει ο καθένας από εμάς την απόφαση να γίνει δωρητής οργάνων. Και εγώ την πήρα αυτή την απόφαση και έγινα δωρητής οργάνων. Και αισθάνομαι καλά με αυτό. Και νομίζω ότι όλοι μας πρέπει να το σκεφτούμε. Να το συζητήσει ο καθένας με τους συγγενείς του, με τους φίλους του, αλλά κυρίως να το σκεφτεί ο ίδιος. Και να σκεφτεί τι? Ότι μπορεί με την δική του την ζωή να δώσει ζωή σε ανθρώπους που υποφέρουν από ασθένειες οι οποίες δεν θεραπεύονται αλλιώς. Από καρδιακή, νεφρική, υπατική, πνευμονική ανεπάρκεια και επίσης με τη δωρεά των ιστών, με τη δωρεά του μυελού. Στην Ελλάδα δεν είμαστε πάρα πολύ μπροστά σε αυτό, ενώ έχουμε και τις υποδομές και έχουμε βέβαια και όλη την ιατρική υποστήριξη για να γίνεται αυτό. Άρα λοιπόν και από τη στιγμή που και η υποστήριξη είναι δεδομένη και βεβαίως έχουμε το ιατρικό προσωπικό τόσο υψηλής εξειδίκευσης και ικανότητας και όλες τις τεχνικές υποδομές για να γίνει αυτό που πρέπει να γίνει στην περίπτωση που θα χρειαστεί μια μεταμόσχευση οργάνων. Απομένει ποιος? Εμείς απομένουμε. Εμείς πρέπει να πάρουμε την απόφαση και ενθαρρύνω όλους να έρθουν να μας συναντήσουν, να γίνουν μαζί μας δωρητές οργάνων. Και συγχαίρω τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο για την πρωτοβουλία που ανέλαβε σήμερα μαζί με τον τοπικό σύλλογο και όλους τους φίλους που βρισκόμαστε σήμερα εδώ. Σήμερα είναι η πρώτη εκδήλωση για την δωρεά οργάνων σώματος που γίνεται στον Ιατρικό Σύλλογο
Ηρακλείου, είναι μια σειρά εκδηλώσεων που γίνονται υπό την αιγίδα του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Στόχος μας είναι να πολλαπλασιάσουμε τους αριθμούς των δωρητών οργάνων σώματος στη χώρα μας. Μια προσφορά αγάπης, μια αλτρουιστική πράξη. Όλοι γνωρίζετε πόσο σημαντικό είναι για την κοινωνία και για την υγεία η δωρεά οργάνων και η μεταμόσχευση οργάνων. Όλοι γνωρίζετε πόσες ζωές μπορούν να σωθούν και στα πλαίσια αυτά της ενημέρωσης του κοινού, έτσι ώστε να έχουμε πιο πολλούς δωρητές, κάνουμε αυτή την εκδήλωση σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο, διότι νομίζω ότι ο Έλληνας μπορεί να ευαισθητοποιηθεί αρκεί να ενημερωθεί. Είμαστε λοιπόν στην ενημέρωση προκειμένου να έχουμε την ευαισθητοποίηση, διότι έτσι θα σωθούν ζωές. Όταν λέμε μόσχευμα, ξέρετε ότι υπάρχουν πολλά όργανα που μόσχευμα. Ένα παράδειγμα. Είναι η καρδιά, είναι πνεύμονες, είναι ύπαρ, είναι αίμα. Να σας δώσω ακριβή στοιχεία, ξέρω ότι είναι πάρα πολύ. Αυτό που ξέρω είναι ότι απήχαμε πολύ από τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Με την αλλαγή του νόμου που έγινε πέρσι για τις μεταμοσχεύσεις και με την αύξηση των συντονιστικών αναμονάδα πανελληνίων οργάνων έχουν διπλασιαστεί. Φανταστείτε ότι πέρσι γίνανε 14 με 15 μεταμοσχεύσεις καρδιάς του Ωνάσιου, περιμένουν αρκετοί όμως. Ο σκοπός είναι ακόμα περαιτέρω ενίσχυση, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες. Ο κύριος Πλακιωτάκης επισκέφθηκε την πόλη του Αγίου Νικολάου και την Ελούντα κατά την επίσκεψή του, τόνισε στην κάμερα του Τελεκρήτη την ανάγκη για την ολοκλήρωση των έργων στον ομό Λασιθίου. Όπως γνωρίζετε, την προηγούμενη περίοδο, ως Υπουργός της Ναυτιλίας, είχα εντάξει μια σειρά από λιμενικά έργα και υποδομές σε αντίστοιχα χρηματοδοτικά προγράμματα. Επομένως, το στοίχημα και για τον Άγιο Νικόλαο, αλλά και ευρύτερα για το Λασίθι, είναι να μην χαθεί χρόνος στην υλοποίηση των συγκεκριμένων έργων. Είναι ένα στοίχημα που θα πρέπει να το κερδίσουμε όλοι μαζί και νομίζω ότι οι νέες πλέον δημοτικές αρχές κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση. Τέλος, για τον ΒΟΑΚ, το πολύ μεγάλο πρόβλημα που έχει, που αντιμετωπίζουμε σε αυτή την φάση, είναι το ζήτημα των απαλωτριώσεων. Νομίζω είναι ένα ζήτημα που πρέπει να τελειώσει και να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό, έτσι ώστε να μπούμε σε μια φάση υλοποίησης του συγκεκριμένου έργου. Δεν είναι δυνατόν η απροσεξία ορισμένων να χαλάει την προσπάθεια που γίνεται σε ό,τι αφορά το κομμάτι της καθαριότητας στην πόλη του Αγίου Νικολάου, τόνισε στο Τελεκρήτη ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Πράσινης Ανάπτυξης, κ. Γιώργος Μπελούκας. Ο ίδιος σχολίασε τον προγραμματισμό της επόμενης περίοδου με έμφαση στις ετοιμασίες για την περίοδο του Πάσχα. Πρέπει εμείς οι ίδιοι να καταλάβουμε ότι θα πρέπει να συμπεριφερθούμε ανάλογα, γιατί η καθαριότητα είναι αυτή που βοηθάει και την πόλη μας να αναδειχτεί σαν μια πολιτισμένος δήμος, και νομίζω ότι και οι ίδιοι οι πολίτες θα πρέπει να βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Υπάρχει μια προσπάθεια επαναπρογραμματισμού του θέματος που λέγεται καθαριότητα, κύριε Βελουκά. Οι νέοι εργαζόμενοι οι οποίοι εντάχθηκαν στο σχήμα του Δήμου έχουν εγκληματιστεί, έχουν τοποθετηθεί σε σημείο που πρέπει. Έχουν τοποθετηθεί στις θέσεις τους, όλοι έχουν ενημερωθεί τι πρέπει να κάνουν και μάλιστα φαίνεται αισθητά και όλα και τα αποτελέσματα. Νομίζω ότι η καλή συνεργασία που θα έχουμε και εν ώψη του καλοκαιριού θα βοηθήσει τόσο τους επαγγελματίες, τους εστιατόρες και τα μαγαζιά τους, τα ξενοδοχεία, προκειμένου να έχουμε έναν καθαρό Δήμο. Είδαμε μέσα μετά από το καρναβάλι, τις επόμενες ώρες η πόλη του Αγίου Νικολάου ήταν πεντακάθαρη, όπως είχε και στη Νεάπολη ένα διάστημα, μία εβδομάδα νωρίτερα. Επόμενο στοίχημα είναι το Πάσχα και το καλοκαίρι, κύριε Μπελούκα. Βγάζουμε ένα συνεχής προγραμματισμό με την υπηρεσία, με τους υπηρεσιακούς παραγόντες του Δήμου. Τώρα αυτή τη βδομάδα ασχοληθήκαμε με τα μνημεία που έχουμε στα δημοτικά διαμερίσματα και στις μεγάλες πόλεις, Νεάπολη και Αγίου Νικολάου. Το επόμενο διάστημα θα βγούμε να ετοιμάσουμε τα χωριά μας για τις μέρες του Πάσχα και των εορτών που έρχονται να είναι έτοιμες και εν ώψη και τουριστική σεζόν. Εν τω μεταξύ, είχατε και μια συνεδρίαση στο Νέα Δακτυλίδη, όπου ο Άγιος Νικόλαος είναι ασφαλώς μέλος, και στην υποτερότητα του Νέα Δακτυλίδη, κύριε Μπελούκα. Ήταν η πρώτη συνεδρίαση του οργάνου με την καινούργια σύνθεσή του, με τον πρόεδρο, τον Δήμαρχο Ηρακλείου, τον κύριο Καλοκαιρινό, η οποία, αφού συστάθηκαμε σε σώμα, ερχόμαστε πια να σχεδιάσουμε τι θα γίνει το επόμενο διάστημα. Πρότεινα να γίνει και μια συνάντηση εδώ στον Άγιο Νικόλαο, προκειμένου να δούμε και τον χιτά μας σε τι κατάσταση είναι, να γνωρίσουν και τα υπόλοιπα μέλη του Συμβουλίου πώς θα πρέπει να οργανωθούμε από εδώ και πέρα, και είμαστε εδώ για να δούμε τις καινούργιες προτάσεις που θα έχουμε μπροστά μας.
Φώτια εκδηλώθηκε στην περιοχή του Μόχλου, στο Δήμο Σιτίας, σε παραθαλάσσια έκταση. Στο σημείο πήγαν 4 οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας με 8 υπαλλήλους. Η φωτιά προκλήθηκε από καύση αγροτικών υπολοιμάτων που ξέφυγε από τον έλεγχο. Στο σημείο αυτό να σημειώσουμε ότι την Τετάρτη το πρωί η πυροσβεστική υπηρεσία Ιεράπετρας θα πραγματοποιήσει άσκηση επιχάρτου με αντικείμενο σεναρίου η αντιμετώπιση συνεπειών μετά από εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων. Η άσκηση θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις πυροσβεστικής υπηρεσίας στην Ιεράπετρα. Ιδιαίτερα αισιόδοξος σχετικά με τη λειτουργία υδατοδρομίου στην Ιεράπετρα, εμφανίστηκε μιλώντας στο Τέλεκρήτη ο αντιδήμαρχος Ανδρέας Κουλούδης, ο οποίος έχει αναλάβει τις σχετικές διαδικασίες παρακολούθησης των διαδικασιών. Όπως τόνισε, για την χωροθέτηση, κατασκευή και λειτουργία υδατοδρομίου υπάρχουν όλες οι απαιτούμενες εγκρίσεις, με εξαίρεση την άρνηση εφορίας αρχαιοτήτων Λασιθίου, η οποία δεν ενέκρινε τον σχεδιασμό με το σκεπτικό ότι τα υδροπλάνα που θα μπαινοβγαίνουν στο ληφτικό καταφύγιο και θα παίρνουν δίπλα από το φρούριο Καλέ μπορεί να προκαλέσουν φθορές. Κύριε Σκουλούδη, πότε αναμένεται η λειτουργία του υδατοδρομίου στην Το υδατοδρόμιο, ξέρετε, είναι μια ωραία ιστορία η οποία θέλουμε να αρχίσει το συντομότερο δυνατόν ή δυνατόν και φέτος το καλοκαίρι. Η μελέτη περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. Λείπουν μόνο 2 επιβεβαιώσεις. Η μία είναι από την αρχαιολογία του νομού Λασιθίου, η οποία με κάποιο τρόπο θα έχουμε κάποια συνάντηση την ερχόμενη εβδομάδα με προοπτική να αλλάξουμε τη θέση σταθμεύσεως του του seaplane, του αεροπλάνου που είναι για τη μεταφορά των ανθρώπων και των επιβατών. Εάν αλλάξουμε τη θέση του, υπάρχουν 3 διαφορετικά σημεία τα οποία θέλουμε να συζητήσουμε με την αρχαιολογία. Ποιο από αυτά θα τους κάνει καλύτερα και θα χρησιμοποιήσουμε ένα από αυτό, από αυτές τις λύσεις. Μόλις λοιπόν προχωρήσει η μελέτη περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων, είμαστε ήδη σε επαφή με τους ανθρώπους οι οποίοι διαχειρίζονται τις γραμμές, ώστε να αδειοδοτηθεί και να αρχίσει να λειτουργεί. Ο λόγος τον οποίο δεν είχαν ζητήσει να αλλάχθει το σημείο στάθμευσης του υδροπλάνου ήταν γιατί η είσοδος από τη μεταξύ Φάρου και του φρουρίου του Καλέ ήταν σχετικά μικρή. Δεν νομίζω ότι έχουμε μια τόση παραλία. Είχαμε τα σημεία τα οποία προσδένανε τα καραβάκια από το νησί. Μπορούσε να προσδεθεί και το υδροπλάνο από την εξωτερική μεριά του Φάρου. Άρα υπάρχουν πολλά διαφορετικά εναλλακτικά σημεία τα οποία μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να γίνει αποβίβαση και επιβίβαση των επιβατών. Η δικιά μου προσωπική προτίμηση είναι από τη μεριά που είναι νοτίως από το σημείο που τα οποία προσδεθόνταν τα καραβάκια τα οποία πηγαίνουν προς την Ίσο Χρυσή. Κοιτάξτε, τα υδροπλάνα συνήθως συνδέεται με εσωτερικές διαδρομές, δηλαδή είναι κατάλληλα για να συνδέουν με τη θάλασσα της Αττικής, δηλαδή είτε με το κεντρικό σημείο της Αθήνας ή μπορεί να είναι και με άλλα νησιά, δηλαδή να σταθμεύει το αεροπλάνο μεταξύ Σαντορίνης, Ηρακλείου. Μπορεί βέβαια και ο σκοπός και ο απότερος σκοπός ο δικός μας είναι να μπορέσουμε να κάνουμε και κάποια γραμμή εξωτερικού. Δηλαδή με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο γίνονται οι διασυνδέσεις με τα ανατολικά νησιά του Αιγαίου, θα φροντίσουμε να ανοίξουμε και τη γραμμή Αλεξάνδρεια-Ιεράπετρα. Αυτό είναι ένα φιλόδοξο σχέδιο που βέβαια δεν θα γίνει αμέσως γιατί απαιτείται η διακρατική διασύνδεση και η βίζα να έχει λυθεί από πιο πριν, αλλά είναι πιθανόν. Και με αυτόν τον τρόπο, όπως καταλαβαίνετε, αυξάνει πάρα πολύ τον τουρισμό. Η διασύνδεση με το Ηράκλειο μας ενδιαφέρει άμεσα, γιατί αυτοί οι οποίοι έρχονται από τις αραβικές χώρες και σταθμεύουν για λίγο στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου θα έχουν τη δυνατότητα με το υδροπλάνο σε 10 με 15 λεπτά να δούνε τα νότια παράλια και να κάνουν μία από τις πάρα πολύ φαντασμαγορικές εκδρομές
οι οποίες αυτή τη στιγμή δεν έχουν εξερευνηθεί ακόμα και είναι πάρα πολύ χρήσιμες. Οπότε κάποια στάθμευση για ανεφοδιασμό των αεροπλάνων στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου θα έχει τη δυνατότητα να μπορεί να κάνει μια σύντομη επίσκεψη στα νότια παράλια της Κρήτης. Η Επιτροπή Εφαρμογής και Παρακολούθησης του Σχεδίου Δράσης για την Ίσο Χρυσή αποφάσισε ομόφωνα τη διατήρηση των μέτρων που ίσχυαν και το 2023 σε συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε τις προηγούμενες μέρες. Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Ιεράπετρας, κ. Μιχάλης Πυριδάκης, μίλησε στην κάμερα του Τέλε Κρήτη. Είχαμε την πρώτη συνεδρίαση με την καινούργια δημοτική αρχή, στην οποία παραβλέθηκε ο δήμαρχός μας ο Μανώλης Φραγκούλης, ο Μιχάλης Παχλιτζανάκης, ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου, ο Μαρίνος Γαϊτανάκης, ο δημοτικός αστυνομικός και εγώ. Είχαμε μια τετραμελή παρουσίαση μέσα στην συνεδρίαση, παρόλο που η ψήφος λήψεων αποφάσεων ήταν μία. Τους παρουσίασα την κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο νησί, η οποία είναι μια κατάσταση απογοητευτική. Οι φωτογραφίες οι οποίες παρουσίασα και η κατάσταση η οποία περιέγραψα είχε σχέση με την επίσκεψη που είχαμε πραγματοποιήσει ο Μιχάλης Παχλιτζανάκης, ο Μαρίνος Γαϊτανάκης και ένας αστυνομικός στην Ίσο Χρυσή την προηγούμενη Τρίτη στις 12 Μαρτίου, αν δεν κάνω λάθος. Η Επιτροπή δεν συμφώνησε τόσο πολύ ως προς την κατάσταση η οποία επικρατεί στο νησί. Τα μηνύματα τα οποία αυτοί είχαν και έχουν είναι πιο αισιόδοξα από αυτά που εμείς προσκομίσαμε. Ο χρόνος θα δείξει. Διαμαρτυρήθηκα διότι δεν έχει μπει ακόμα κάποιο ως φυτοπαθολόγος, κάποιος άνθρωπος ο οποίος να εξετάσει αν υπάρχει κάποια παθολογία στο νησί. Η Επιτροπή επιμένει ότι είναι θέμα πολυπαραγωγικό, όπως πραγματικά είναι πολυπαραγωγικό, αλλά με περισσότερη θεωρεί ότι πιο μεγαλύτερη ζημιά κάνει η επισκεψιμότητα και η έλλειψη νερού, ενώ στην πραγματικότητα εκεί που υπάρχει επισκεψιμότητα και υπάρχουν επισκέπτες, το νησί ανθίζει. Εκεί που δεν υπάρχουν επισκέπτες στο νησί, αντιμετωπίζει πρόβλημα και δεν έχει μπει ακόμα κάποιος φορέας υπεύθυνος για να μας πει τι ακριβώς συμβαίνει με τα φυτά του νησιού. Τελικά αποφασίστηκε ότι η κατάσταση θα παραμείνει όπως και πέρυσι, δηλαδή η επισκεψιμότητα η οποία υπήρχε και πέρυσι, και θα δοθεί μια ακόμα λίγη παράταση στην όλη διαδικασία. Από τη μεριά μας εμείς αγωνιζόμαστε σαν Δημοτική Αρχή να πάρουμε τον έλεγχο του νησιού στα χέρια μας. Προσπαθούμε να νομιμοποιήσουμε τον μόλο που υπάρχει, παρόλο που η Επιτροπή θεωρεί ότι ο μόλος πρέπει να κατεδαφιστεί διότι έχει βγει απόφαση κατεδάφισης. Εμείς πάμε κόντρα σε αυτό και προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μια επισκεψιμότητα, μια πιο ασφαλής η επισκεψιμότητα στην Ίσο Χρυσή να είναι πιο ασφαλής από ό,τι στο παρελθόν, για να μπορέσει και η πόλη να πουλήσει το τουριστικό της προϊόν και να ξαναβγεί πάλι στην αγορά, διότι στις ξενοδοχειακές μονάδες οι οποίες στέλναν στο παρελθόν επισκέπτες στον Ίσο στην Ίσο Χρυσή, αυτή τη στιγμή επικρατεί η άποψη ότι η Ίσο Χρυσή είναι κλειστή και στέλνουν αυτού τους ανθρώπους, τους στέλνουν σε άλλους προορισμούς όπως η Σπίνα Λόγκα ή άλλοι προορισμοί. Στόχος μας είναι λοιπόν να ξαναυπάρξει η σωστή επισκεψιμότητα στο νησί, διότι δεν είναι μόνο η επισκεψιμότητα το πρόβλημα του νησιού. Στον δρόμο για πρώτη φορά δύο ηλεκτρικά λεωφορεία του Δήμου Χανίων. Πριν το καλοκαίρι αναμένεται να τεθούν στην διάθεση των πολιτών για μεταφορά από και προς χώρους στάθμευσης προς το κέντρο της πόλης. Στην πλατεία Κατεχάκη και του θεάτρου Μίκης Θεοδωράκης έκαναν την εμφάνισή τους δύο από τα πέντε ηλεκτρικά λεωφορεία που αγόρασε ο Δήμος Χανίων. Πρόκειται για λεωφορεία με 15 θέσεις καθήμενων, ενώ υπάρχει και θέση αμαία. Σήμερα, μετά από ένα αγώνα δρόμου και πολλών γραφειοκρατικών προκλήσεων, καθώς δεν ήταν μια διαδικασία που είχε παραλυθεί στο παρελθόν, τα ηλεκτρικά λεωφορεία δίνουν το παρόν σε Γενική Συνέλευση. Θα μεταφέρουν τους συναδέλφους δημάρχους και τους υπόλοιπους συνέδρους στα διάφορα σημεία που έχουμε κανονίσει με το πρόγραμμα. Ξεπεράσαμε και μπορέσαμε να ολοκληρώσουμε τις διαδικασίες για να μπορούν πλέον να βρίσκονται στον δρόμο και σε λίγο καιρό θα ενεργοποιηθούν
διασυνδέοντας τους περιφερειακούς χώρους άνθρωσης με το κέντρο, κάνοντας πράξη μια πολύ μεγάλη προσπάθεια που έχει ξεκινήσει περίπου πριν από 3 χρόνια. Θα χρησιμοποιηθούν πριν λειτουργήσουν κανονικά οι περιφερειακοί χώροι στάθμευσης ή θα είστε ουσιαστικά στην αναμονή μέχρι να... Ο ένας περιφερειακός χώρος άνθρωσης είναι σχεδόν έτοιμος, οπότε νομίζω θα συνδέσει η χρήση τους με την αξιοποίηση των χώρων αυτών. Μέσα στο καλοκαίρι, πριν το καλοκαίρι. Για πόση λεωφορεία μιλάμε σήμερα? Μιλάμε για 5 λεωφορεία. Έχουμε έρθει σε συνεννόηση με το αστικό κτέλ σε 2 κατευθύνσεις. Πρώτα έχει να κάνει με τον επανασχεδιασμό των δρομολογίων του αστικού κτέλ ώστε να γίνονται πιο λειτουργικά για τους πολίτες και ταυτόχρονα τον τρόπο με τον οποίο θα μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε τα 5 ηλεκτρικά λεωφορεία του Δήμου Χανίων. Θα ανακοινωθούν όμως όλα αυτά σε σχετική συνέντευξη τύπου που θα γίνει γνωστό στους πολίτες πώς θα μπορέσουν να έχουν αυτή την επιπλέον υπηρεσία για να διευκολύνει την καθημερινότητά τους στη μετακίνηση στο κέντρο. Συνάντηση του Δημάρχου Ιεράπετρας κ. Φραγκούλη, του Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου κ. Ανδρουλάκη και του Διευθυντή Εργαστηρίου Παράκτειας Θαλάσσιας Έρευνας κ. Καμπάνη, με θέμα συζήτησης την προστασία του παραλιακού μετόπου από τη διάβρωση στην ακτογραμμή από τη Γραλιγιά έως το Μύρτος. Τα θέματα της συζήτησης που είχαμε εδώ πέρα αφορούσαν μια μελέτη την οποία έχει χρηματοδοτήσει η Αντιπεριφέρεια, η Περιφερειακή Ένωτα Λασιθίου, και αφορούσε τη διερεύνηση των προβλημάτων που υπάρχουν στην Γραλιγιά σε σχέση με την παραλιακή ζώνη, με την ακτογραμμή δηλαδή. Και τα προβλήματα που συνήθως υπάρχουν σε αυτή την περίπτωση είναι το πρόβλημα της διάβρωσης, που στη συγκεκριμένη περιοχή είναι αρκετά έντονο. Πόσο έντονο? Είναι τόσο έντονο ώστε να έχει καταπατήσει η θάλασσα. Να έχει κλέψει έδαφος όχι μόνο δημόσιο, αλλά και να έχει φτάσει μέχρι και τις ιδιοκτησίες και να έχει δημιουργήσει προβλήματα, όπως για παράδειγμα υποσκαφή υποδομών, τις οποίες μέσα στον ιδιωτικό χώρο ήταν κοντά στο σημείο εκείνο που έχει υποσκαφή, μέχρι και νομικά θέματα, όπως για παράδειγμα την αρτιότητα κομματιών, αν τυχόν πάει και επανακαθοριστεί ο Αιγιαλός εκεί πέρα. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον θέμα και βλέπω υπάρχει ενδιαφέρον και από τον Δήμο και από την Αντιπεριφέρεια ώστε να αντιμετωπιστεί με ένα ολιστικό τρόπο, γιατί βεβαίως και τις παρεμβάσεις που έχουμε προτείνει και έχουμε διερευνήσει σαν λύσεις και οι οποίες οφείλουν μετά να αποφασιστεί κάτι από όλα αυτά να γίνει και να προχωρήσει να πάει και στους ειδικούς λιμενολόγους ώστε να φτιάχνουν τα τεχνικά δελτία και να ολοκληρωθεί με αυτόν τον τρόπο η μελέτη. Έχουμε προτείνει ένα έργο αντιμετώπισης της διάβρωσης, το οποίο είναι, θα έλεγε κανείς, κλιμακωτό και θα μπορούσε να χαρακτηριστεί σαν αυτό που λέμε μια υβριδική λύση που προέρχεται από τη φύση, μια υβριδική nature-based solution. Ενώ ότι υπάρχουν κομμάτια τα οποία επιδέχονται προσάμωση για να επανέλθει η παραλία στην προηγούμενη της κατάσταση, προσάμωση για να προφυλαχτούν πρανή τα οποία έχουν αρχίσει ήδη να υποκάθονται και δημιουργούν κάποια επικινδυνότητα. Πέρα από την προσάμωση προβλέπονται, ας πούμε, δημιουργία πρανών με ογκόλυθους, τυχείων με ογκόλυθους, ώστε να προστατευτούν τα πρανή. Υπάρχει και κομμάτι της λύσης που αφορά υποθαλάσσιους υφάλους οι οποίοι υποστηρίζουν τις προσαμώσεις ούτως ώστε να έχουν μια εύλογη χρονική διάρκεια στη λειτουργία μέσα στη φύση και στη συνεργασία με την φύση. Και αυτή είναι η λύση την οποία έχουμε προτείνει μέχρι στιγμής για την περίπτωση της Γραλιγιάς. Παράλληλα, συζητήσαμε διάφορα θέματα που αφορούσαν και μια τρέχουσα μελέτη που κάνουμε και αφορά την περιοχή της Παχιάς Άμμου, όπου υπάρχουν προβλήματα εκεί πέρα και διάβρωσης και βεβαίως της γενικής χωροθέτησης, ας πούμε, παράκτειων παρεμβάσεων που μπορούν να υποστηρίξουν τον τουρισμό, αντιμετώπιση ειδικών προβλημάτων όπως, ας πούμε, το πρόβλημα με τις κροκάλες οι οποίες ταλανίζουν εκεί και βασανίζουν την περιοχή και την παραλία του Θόλου, υποβαθμίζοντας δηλαδή κατά κάποιο τρόπο την αναψυχή των κολυμβητών. Υπάρχουν και προβλήματα σοβαρά όπως τα πλαστικά, τα οποία συσσωρεύονται στην περιοχή. Κάνουμε μια ανάλυση των διαδρομών προς τα πίσω με υποψήφιες περιοχές οι οποίες θα μπορούσαν να παρέχουν τέτοιες ποσότητες πλαστικών. Έχουμε φτάσει σε μια όρημη κατάσταση. Στο εγγύς μέλλον θα παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης και βεβαίως θα συζητήσουμε με τους ενδιαφερομένους και προτάσεις για την λύση, την τεχνική αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος των πλαστικών, αν και είναι ένα πρόβλημα το οποίο είναι ιδιαίτερα δύσκολο παγκοσμίως να αντιμετωπιστεί με αποτελεσματικό τρόπο. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να δώσουμε κάποιες οδηγίες προς περαιτέρω διερευνήσεις πιο συγκεκριμένες και την ολοκλήρωση μιας προστασίας από τα πλαστικά.
κοιτάμε και το κομμάτι της περιοχής βόρεια της Ιεράπετρας και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή της Παχιάς Άμμου, όπου εκεί τρέχουμε ένα ειδικό πρόγραμμα για τη διαχείριση και της διάβρωσης της ακτής και την αναβάθμιση της περιοχής της Παχιάς Άμμου σε συνεργασία με το ΙΤΕ και πιο συγκεκριμένα με τον ερευνητή τον Νίκο τον Καμπάνη, όπου τα δεδομένα όλα παρουσιάστηκαν σήμερα στο Δήμο και από κοινού θα προβούμε σε κοινές διεργασίες με το Δήμο, όπου ένα πολύ μεγάλο μέρος θα το χρηματοδοτήσει η Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου και η Περιφέρεια Κρήτης. Αυτό το οποίο θέλω να σας πω σε σχέση με τις παρεμβάσεις, δεν έχουν τη στατικότητα όταν βλέπουμε τη διάβρωση των ακτών, γιατί πάμε στην επόμενη φάση που είναι η μελετητική, όπου είναι χρονοβόρα στις αδειοδοτήσεις. Όμως, αυτό το οποίο πρέπει να σας πω, ότι πρέπει από κάπου να ξεκινάμε. Άρα θα πρέπει να το βάλουμε από κοινού σαν ένα έργο ευρύτερης στρατηγικής σημασίας για την περιοχή και με την χρηματοδότηση της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου και με την συμμετοχή του Δήμου της Ιεράπετρας θα πορευθούμε ευρύτερα, έτσι ώστε αυτό το οποίο είναι για μας το ζητούμενο, η ανάπτυξη της Ιεράπετρας, του Δήμου της Ιεράπετρας και από τη θάλασσα, να είναι ορατή και πραγματική. Πονοκέφαλος για τις επιχειρήσεις, η σύνδεση των POS και η έναρξη της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Ζητάνε χρόνο οι επαγγελματίες. Θέλουμε την ψηφιακή αναβάθμιση, όμως χρειαζόμαστε χρόνο, τονίζει ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αγίου Νικολάου, Μανώλης Πάγκαλος, το ΤΕΛΕ Κρήτη. Κύριε Πάγκαλε, στο τέλος του μήνα Μάρτη βρισκόμαστε και το πρόβλημα με τα POS και τη συνδεσιμότητα παραμένει να αγχώνει και να πονοκεφαλιάζει τους επαγγελματίες. Παραμένει πραγματικά να επικρατεί ένα μεγάλο άγχος για όλους τους επαγγελματίες και της πόλης του Αγίου Νικολάου, τα μέλη του Εμπορικού Συλλόγου του Αγίου Νικολάου, αλλά και γενικά σε όλη την Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή σε όλες τις εταιρείες μηχανοργάνωσης επικρατεί πραγματικά το διαχώρητο. Δεν προλαβαίνουν. Κάποια συστήματα εννοείται ότι τα έχουν συνδέσει για να παίξουν και μετά από λίγη ώρα ξαναχαλάνε και ξαναδώσουν από την αρχή. Υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα. Δηλαδή, αυτό πρέπει οπωσδήποτε να πάρθει μια μεγάλη παράταση, τουλάχιστον έως τέλος του χρόνου, αλλιώς δεν θα μπορούμε να δουλέψουμε. Αυτή τη στιγμή εννοείται ότι μέχρι τέλος του μήνα είχαμε πάρει μια παράταση με την προϋπόθεση ότι αν κάποιοι έχουν κλείσει ραντεβού που θα πρέπει να τα δηλώσουν στην ΑΕΔΕ, να μπορούν να το προχωρήσουν τη διασύνδεση των πόσια των ταμιακών μέσα στο μήνα Απρίλιο. Εγώ με τους μηχανογράφους που μιλάω, με την εταιρεία που συνεργάζομαι, πραγματικά υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα και δεν ξέρω πώς θα λυθεί. Η αλήθεια είναι ότι είναι πραγματικά κάτι που δεν υπάρχει κάπου αλλού να πάρουμε ένα παράδειγμα, γιατί και στις υπόλοιπες δηλαδή και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης δεν είναι πουθενά ότι είναι υποχρεωτικό το ταμιακό να είναι συνδεμένο με το POS. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα πρακτικά. Ο κόσμος αυτή τη στιγμή περνάει και ο καταναλωτής αρκετά μεγάλα προβλήματα. Δηλαδή έχουμε παρατηρήσει πάρα πολλές φορές ένας λογαριασμός να χρειάζεται να πληρωθεί με δύο ή και τρεις διαφορετικές κάρτες, γιατί στη μία κάρτα δεν έχει τα αρκετά χρήματα. Έχουμε τέτοια προβλήματα. Έχουμε θέματα να πληρωθεί μισός λογαριασμός με POS, ή άλλος με πιστωτική κάρτα και ο άλλος μισός με μετρητά. Είναι όλα αυτά τα πράγματα πραγματικά που θα δημιουργήσουν ένα τεράστιο πρόβλημα στην αγορά, γιατί δυστυχώς δεν είναι μόνο θέμα να λέμε καθόμαστε σε ένα γραφείο, βγάλουμε μια απόφαση, πρέπει να δούμε και τα πρακτικά θέματα και κατά πόσο είναι εφικτά αυτό που ζητάμε να γίνουν. Εγώ αυτή τη στιγμή η ενημέρωση που έχω είναι ότι μέχρι τέλος του μήνα πρέπει να είναι συνδεμένα όλα τα καταστήματα, γιατί μετά πέφτουν τα προστήματα, είναι πραγματικά αβάσταχτα και είναι με τα ήδη οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν όλες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της χώρας, θα είναι πραγματικά μια ταφόπλακα για τη μικρομεσαία επιχείρηση. Είναι ένα θέμα το οποίο θα σας απασχολήσει στην πρόσφατη συνέλευση της Δημοσιονομίας, κύριε Πάγκαλε. Βεβαίως, είναι ένα θέμα που θα το θέσω εγώ πολύ σοβαρά. Ήδη μιλάω σχεδόν κάθε εβδομάδα με τον πρόεδρο της ΕΣΕ, τον κύριο Καρανίκα. Βρίσκονται και αυτοί σε μια αμηχανία, γιατί δεν ξέρουν πώς να κινηθούν, αλλά το σίγουρο είναι ζητάμε όλοι πρέπει να πάρθει τουλάχιστον μια παράταση μέχρι τέλος του χρόνου.
γιατί και σε αυτό το κομμάτι, αλλά και σίγουρα και στο κομμάτι της ψηφιακής κάρτας, που και εκεί υπάρχουν μεγάλες δυσκολίες, της ψηφιακής κάρτας εργασίας εννοώ, γιατί υπάρχουν τεράστιες δυσκολίες και εκεί, συνδεσιμότητα και όλα αυτά, θα πρέπει πραγματικά να μας δώσουν λίγο χρόνο να οργανώσουμε τις επιχειρήσεις μας σε όλο αυτό το κομμάτι. Καλή είναι η ψηφιακή μεταβολή των επιχειρήσεων. Καταλαβαίνουμε ότι είναι απαραίτητη, καταλαβαίνουμε ότι είναι κάτι που θα βοηθήσει τις ίδιες τις επιχειρήσεις μας, αλλά πρέπει πρώτα έτσι, να συμβαδίζουν και να είναι λειτουργικότητα. Να είναι η λειτουργικότητα στη μέση. Αυτή τη στιγμή είναι πράγματα που είναι πάνω από τις δυνάμεις μας. Δεν έχουμε τις γνώσεις πώς θα το κάνουμε, πώς θα το δώσουμε. Εξαρτιόμαστε από αλλού και από αλλού. Δεν είναι στο δικό μας το χέρι. Οπότε σίγουρα χρειάζεται μια παράταση μέχρι τέλος του χρόνου, οπωσδήποτε. Σύσκεψη εργασίας πραγματοποιήθηκε με αντικείμενο την προετοιμασία και διαμόρφωση της πρότασης που θα παρουσιάσουν στο Υπουργείο Πολιτισμού ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης και ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, με στόχο την ένταξη της Κνωσού και των Μινωικών Ανακτόρων στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Μια συνάντηση με το Δήμο Ηρακλείου, με το Δήμαρχο τον κύριο Καλοκαιρινό και τους συνεργάτες και υπηρεσιακούς παράγοντες για να προετοιμάσουμε την επίσκεψή μας στο Υπουργείο Πολιτισμού, μια συνάντηση που θα γίνει αρχές του Απρίλη για να προχωρήσουμε τα έργα που χρειάζεται η Κνωσός για την ένταξη στην UNESCO, η Συριακή Εγγραφή των Μινωικών Ανακτόρων στην Κρήτη. Είναι μια δύσκολη άσκηση, πρέπει να δούμε το καλύτερο αποτέλεσμα για να μπορούμε να έχουμε και θετικό αποτέλεσμα. Συνεργαζόμαστε όλοι μαζί προς όφελος του πολιτισμού, των ανθρώπων και της κοινωνίας της Κρήτης. Είναι μια συνάντηση την οποία θα έχουμε ο Περιφερειάρχης, η κυρία Μενδώνη και εγώ στην Αθήνα. Πράγματι, είναι μια συνάντηση που προγραμματίστηκε στο πλαίσιο της προηγούμενης επίσκεψης της Υπουργού στο Ηράκλειο. Και στην συνάντηση αυτή θα συζητηθούν τα θέματα τα οποία αφορούν κυρίως στον περιβάλλοντα χώρο της Κνωσού και σε όσα πρέπει να γίνουν προκειμένου η Κνωσός μαζί με τα υπόλοιπα μινωικά ανάκτορα να εγγραφεί στον κατάλογο της UNESCO. Συνεχίζουμε λοιπόν αυτήν την προετοιμασία και θα έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις που θα τεθούν υπόψη της Υπουργού. Ο στόχος όλων μας βεβαίως είναι ο χώρος αυτός να αποκτήσει και την μορφή και την λειτουργικότητα που του αξίζει. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε μέσα στους επόμενους μήνες και βεβαίως όλα θα γίνουν με συνένεση των ανθρώπων που εμπλέκονται στον ευρύτερο χώρο της Κνωσού. Ο Σύλλογος Φίλων Μουσικής Σιτίας παρουσίασε χθες το βράδυ στο πολύκεντρο της πόλης την παράσταση «Όσκαρ Γράμμα στο Θεό», βασισμένο στο μυθιστόρημα του Εμμανουέλ Σμιτ «Αγαπητέ Θεέ», έργο ελπίδας μέσα από τη δύσκολη περίοδο ασθένειας που περνά ένα παιδί, ο Όσκαρ, στο νοσοκομείο. Μια ασθένεια από την οποία θα καταλήξει, έχοντας όμως προλάβει να ζήσει με στην αισιοδοξία, δίνοντας και παίρνοντας μαθήματα ζωής. Τις μέρες των παραστάσεων θα γίνονται και εγγραφές εθελοντών δοτών μυελού των οστών από τους εθελοντές δότες μυελού των οστών Σιτίας Μάχου.
Ξεκινήσαμε σήμερα την παράσταση Όσκαρ, ήταν η πρεμιέρα μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο που ήρθε να μας υποστηρίξει. Σας περιμένουμε στις επόμενες μέρες και παίζουμε αύριο πάλι, την Κυριακή και μετά την επόμενη εβδομάδα. Την Τετάρτη. Την επόμενη Παρασκευή. Ναι, και την Κυριακή. Βέρα. Σας περιμένουμε. Σας περιμένουμε γιατί τον Όσκαρ τον αγαπήσαμε πολύ. Είναι το παιδί μας πλέον, τουλάχιστον το δικό μου το παιδί. Ως Θεία Ρόουζ, και είναι και καλό παιδί, όταν θέλει. Και το παιδί βέβαια της Ειρήνης μας εδώ, που το γέννησε, το προχώρησε και το μας το έφερε εμάς έτοιμο. Να έρθετε, θα χαρούμε πάρα πολύ να σας δούμε. Να πούμε και η Ειρήνη ποιοι είναι έξω και ποιοι περιμένουν. Για τους δότες. Ναι, έχουμε μαζί μας την ομάδα της Ιτίας Μαχού, που είναι για τους εθελοντές δότες του Μυελού των Οστών. Και γίνονται εγγραφές όλες τις μέρες, κατά τη διάρκεια της παράστασης. Όχι κατά τη διάρκεια, λίγο πριν την παράσταση και μετά στο τέλος. Οπότε είναι μια ευκαιρία να γραφτείτε αν δεν το έχετε κάνει. Η παράσταση έχει πολύ χιούμορ, έχει τρυφερότητα, είναι συγκινητική, από το γέλιο στο δάκρυ. Και είναι και για μικρούς και για μεγάλους. Σας περιμένουμε. Το βιώσαμε αυτό. Απλά θα θέλαμε το μήνυμα λίγο της μικρής παράστασης. Το μήνυμα νομίζω είναι αυτό που λέει και λίγο πριν το τέλος ο Όσκαρ σε έναν από τους 15.000 μονολόγους του, που λέει ότι κοίτα την κάθε μέρα σαν να είναι η πρώτη φορά. Ναι. Να ζεις τη στιγμή, γιατί φεύγει, χάνεται, ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να φέρει η επόμενη στιγμή. Αυτό νομίζω είναι το μήνυμα. Η καρδιά μου είναι γεμάτη αγάπη. Μου έδωσε τόση φωνή. Θα έχω για όλη την πόλη. Μέσα στους κορυφαίους προορισμούς των ταξιδιωτών που έχουν επιλέξει να μισθώσουν κατάλημα μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας τύπου Airbnb, βρίσκεται η Κρήτη. Μια κορυφή που έχει φέρει και αύξηση στις τιμές των καταλημάτων, όπως αναφέρει ο κύριος Γιώργος Σαράπογλου, υπεύθυνος ενημέρωσης της Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων Νομού Ηρακλείου. Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανέδειξε η εταιρεία Beyond, οι κρατήσεις σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2023 παραπέμπουν φέτος σε αύξηση 16% των εισόδων ανά διαθέσιμο κατάλημα. Όσον αφορά τις κρατήσεις βραχυχρόνιας μίσθωσης τύπου Airbnb, αυτό που παρατηρείται είναι ότι υπάρχει αύξηση στην Κρήτη όσον αφορά τις τιμές συγκριτικά με το 2023. Παρουσιάζεται μια αύξηση του 21% και επίσης υπάρχει και αύξηση όσον αφορά το μέσο όρο των ημερών κρατήσεων, όπου οι επισκέπτες στο νησί μας επιλέγουν κατά μέσο όρο να προβαίνουν σε κρατήσεις περίπου 5 ημερών προκειμένου να παραμένουν στο νησί μας. Αυτό αποτυπώνεται στο γεγονός λόγω του ότι το νησί μας έχει μια ιδιαίτερα μεγάλη έκταση. Επιθυμούν οι περισσότεροι να δουν όσο περισσότερα πράγματα γίνεται, με αποτέλεσμα να προβαίνουν σε κρατήσεις τύπου Airbnb για περισσότερες από 5 μέρες οι περισσότεροι. Επίσης, αυτό που παρατηρείται είναι ότι πλέον, σήμερα που μιλάμε το 2024, οι βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb, εάν κάποιος αναζητήσει στο ίντερνετ πόσες είναι οι διαθέσιμες κλίνες, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οι διαθέσιμες κλίνες για βραχυχρόνια μισθώσεις τύπου Airbnb είναι περισσότερες συγκριτικά με τις διαθέσιμες κλίνες που προσφέρονται από τα ξενοδοχεία. Καταλαβαίνουμε ότι με αυτό το στατιστικό, αυτό που προκύπτει είναι ότι είναι περισσότερα τα δωμάτια που παρέχονται μέσω Airbnb παρά τα διαθέσιμα δωμάτια που υπάρχουν στα ξενοδοχεία στο νησί μας. Αυτό αποδεικνύει από μόνο του ότι οι ιδιοκτήτες έχουν στραφεί στο θεσμό της βραχυχρόνιας μίσθωσης τύπου Airbnb προκειμένου να εξασφαλίσουν ένα ευκολότερο κέρδος συγκριτικά με την μακροχρόνια μίσθωση. Το βλέμμα στη Ρωσία που δέχτηκε τρομοκρατική επίθεση σε αίθουσα συναυλιών στα περίχωρα της Μόσχας.
Πρόκειται για μία από τις φωνικότερες τρομακρατικές επιθέσεις των τελευταίων δεκαετιών στη Ρωσία. 2 με 5 άτομα εισέβαλαν την Παρασκευή στο συνευλιακό χώρο Crocus City Hall και άνοιξαν πυρ σκοτώνοντας ανθρώπους, ανάμεσά τους και παιδιά. Βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα social media δείχνουν σκηνές χάους με ένα μεγάλο αριθμό θεατών να προσπαθούν να φύγουν από την αίθουσα μετά τους πυροβολισμούς. Κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν το δελτίο ειδήσεων του Tele Crete. Ευχαριστούμε για την προσοχή σας.